Παραμονές της εξόδου του τουρκικού γεωτρύπανου, είχαμε νέες προκλητικές δηλώσεις λοιπόν του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με πειρά. Μαρία Ζαχαράκη, καλό μεσημέρι και πάλι κατά της Ελλάδας. Ναι, μίλησε μάλιστα αρκετά ματίνα, θα λέγαμε σήμερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν από τα βασικά θέματα τα οποία ανέπτυξε σε μια ομιλία που έκανε με άλλους πρέσβεις, με πρεσβευτές από όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι το ελληνοκυπριακό δίδυμο επιχείρησε να στείλει 9 πλοία, είπε, στην τουρκική φαλοκρηπίδα τον τελευταίο χρόνο, αλλά με βάση τις κινήσεις που έκανε και τα μέτρα που πήρε η Τουρκία, ουσιαστικά απέτρεψε όλες αυτές τις κινήσεις τις οποίες χαρακτηρίζει επιθετικές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο τέταρτο γεωτρύπανο που είναι να βγει αύριο. Αύριο λοιπόν είπε χαρακτηριστικά ότι αν είναι τυχερό, το γεωτρύπανο από τον Χαμίτ Χάν θα καταπλέψει στη Μεσόγειο για την πρώτη του αποστολή. Και στη συνέχεια ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο Αιγαίο, είπε για αλληλένδετα προβλήματα, τα οποία όμως πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά και να επιλύονται συνολικά. Έκανε λόγο δηλαδή για προβλήματα πακέτου. Και επίσης είπε ότι πάλι για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, είπε ότι εμείς έχουμε κάνει διαβήματα και απαραίτητα βήματα ακόμη και στον ΟΗΕ, προκειμένου να καταγγείλουμε αυτή τη στάση της Ελλάδας, η οποία στάση της Ελλάδας, είπε ότι δεν αλλάζει και δεν θέλει καμία λύση, είπε συγκεκριμένα. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα, δηλαδή στο Αιγαίο, προειδοποίησε ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, γιατί είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια της χώρας μας. Και τέλος υποστήριξε βέβαια ότι αν η Τουρκία δεν είχε κάνει κάποια βήματα μέχρι στιγμής, αν δεν είχε χαλάσει τα σχέδια, είπε χαρακτηριστικά, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τότε Ελλάδα και Τουρκία θα είχαν οδηγηθεί ήδη σε σύγκρουση, σε μία σύγκρουση μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, η οποία θα διαρκούσε δεκαετίες, είπε Ματίνα. Μάλιστα. Και ανεβαίνει το θερμόμετρο λίγο πριν από την έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.